Καταρχήν, να πάμε στην, στην αρχικό ερώτημα για τον Ερντοάν και τον ναι. Μητσοτάκη. Ε, στην πραγματικότητα εδώ φαίνεται τη διαφορά στην πολιτική των δύο ηγεσιών. Ο Ερντοάν έχει καταφέρει να πετύχει να το γεγονός ότι ανήκει στο ΝΑΤΟ Mm -hmm. να έχει πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και να το παίζει η Μεσολαβητής εμείς εδώ τρέχαμε να βρούμε τον Μενέντες ο οποίο τώρα καταδικάζεται για δωροδοκία και του κάναμε διάφορα τραπεζόματα ενώ από την άλλη και κάνει διάφορα κόλπα στο λαό του δηλαδή όλη η ιστορία με την Αγία Σοφιά με τη μονή τη χώρα και την οποία, όπω είπε πολύ σωστά η κυρία Μαρκογιανάκη, απλά η έναρξη τη λατρεία έγινε τώρα. Αυτό είχαν βγει τα ΦΕΚ από mm -hmm. τους του Τούρκου από, το, από το, 20. έτσι, δηλαδή, από το 48 έπαψε το Καριγέ να είναι Καριγέ και έγινε ναι. ε, στην πραγματικότητα μουσείο. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν τα κάνει για λόγου εντύπωση να, πάρει τη... να ξανακάνει θρησκευτικό ένα κράτο που είχε γίνει λαϊκό επί Κεμάλ κλπ. Το ίδιο έκανε και με την Παλαιστίνη. Mm -hmm η πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης ήταν η πολιτική της απόλυτη υποταγής στον στο ΝΑΤΟ και στους Αμερικάνους. Ότι και νομίζει ότι θα κερδίσει όντα το καλό παιδί και ο υποδειγματικό κρατούμενο. Με αυτόν τον τρόπο όμω ξεχνάει ότι έχει ένα λαό του οποίου τα συμφέροντα οφείλει να προασπίσει και να, ε, να μην λέει ότι εγώ θα κάνω ό,τι μου πούνε τα αφεντικά μου και, και δίνει αυτή την εντύπωση στον, στον ελληνικό λαό. Και ο άλλο βεβαίω αρχίζει και θέτει ζητήματα εθνικιστικά και το παίζει και ο υπέρμαχο του αραβικού κόσμου. Η Ελλάδα ήταν η πιο αγαπημένη χώρα στον αραβικό κόσμο. Mm -hmm. Θυμάται κανένα τη σχέση μεταξύ Αραφάτ και Παπαντρέου. Θυμάται ότι όπου πήγαινε και έλεγε στου Άραβε ότι είσαι Έλληνα, ανοίγανε τι αγκάλε και ξαφνικά. Κατάφερε η ελληνική κυβέρνηση και πριν από τον Μητσοτάκη τώρα δεν είναι ο πρώτος ο οποίο ξεκίνησε να είναι φίλος του κράτους του Ισραήλ, ναι. να απομονώσει την Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι. Και βεβαίω, ναι, μεν θα πάρουμε τα καινούρια όπλα, κλπ. Και, και βέβαια οι Αμερικάνοι τελικά, επειδή εξυπηρετούν τα συμφέροντά του, δίνουν τα αντίστοιχα όπλα στου Τούρκου. Τώρα, σχετικά με το Ισραήλ. Πράγματι, εδώ έχουμε 34.000 οι οποίοι έχουν αμάχου, οι οποίοι έχουν πεθάνει. Έχει ισοπεδωθεί η Γάζα. Υπάρχουν αντίστοιχε κινήσει από του επίκου με τη βοήθεια τη αστυνομία και του στρατού κυρίω του Ισραηλινού στην δυτική όχθη, όπου εκεί δεν έχει κανέναν άλλο λόγο. Υπάρχουν χιλιάδε Παλαιστίνοι, γιατί μιλάμε για του Ομήρου, αλλά υπάρχουν χιλιάδε Παλαιστίνοι οι οποίοι είναι με διοικητική φυλάκιση στι Ισραηλινέ φυλακέ. Το CNN πριν από λίγε μέρε δημοσίευσε εικόνε για ένα στρατόπεδο που γίνονται βασανισμοί mm -hmm. των κρατουμένων του άλλου. Το κρατηριά, το χέρι επειδή τον είχαν mm -hmm. δέσει τόσο σφιχτά. Άρα λοιπόν, έχεις, ε, και αυτό έρχεται η ελληνική κυβέρνηση και το στηρίζει. Μιλήσανε για δύο κράτη. Εντάξει, και, και μάλιστα και, και ψήφισαν και στον ΟΗΕ γι' αυτό. Και οι μόνοι που μείνανε ήταν κάτι Αμερικάνοι, Ισραηλινοί, Τσέχοι, Ούγγροι και κάτι ειρηνικά κράτη του Ειρηνικού, τα οποία είναι στο τσεπάκι των, των Αμερικάνων. Εντάξει, αλλά το να λες ότι γίνεται αυτή τη στιγμή μια εθνοκάθαρση και μια γενοκτονία των Παλαιστινίων από μια υπερεθνικιστική, φασιστική κυβέρνηση και να λες ότι η Χαμάς είναι η τρομοκρατική οργάνωση. Ο Ισραηλινός στρατός δεν, δεν είναι, είναι τρομοκρατική δηλαδή, οργάνωση. Παρακαλώ μην πετιέσαι σαν δεν νέας Δημοκρατίας θα δεν μου πω είναι. τίποτα χειρότερο. Δεν ολοκληρώσει. Λοιπόν, να λοιπόν, Καρανικόλα, δεν θα, λάτε. θα απαντάω στον Καρανικόλα, θα απαντάω στον κύριο Μελιγκόν. Λοιπόν, δεν έχω κανένα λόγο να λέω και να λέει ντροπή, ντροπή, ντροπή <laughs> τέτοιο παιδί. Σιγά, ποιο νομίζετε ότι είσαστε. <laughs> Άντε μπράβο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή να ηρεμήσω. Τι να ηρεμήσω, να πάτε να, να, πάτε, να πετιέστε. Λοιπόν, έτσι είναι ο δημοκρατικό διάλογο. <σταλεί> δεν πω είναι, πω. είναι ο δημοκρατικό διάλογο να πετύχεται ο άλλο σαν το τρέχει. <σταλεί> δεν πω, γίνεται ο, αυτό το πράγμα. Άντε Αντίπαλό. Άντε μπράβο. Πάντε μπράβο. Πάντε μπράβο. Τροπή. Τροπή εσύ. Τροπή. Όχι. Ότω οι αθώα παιδιά. Τροπή. Μισό λεπτό. Το Ισραήλ συστηματικά από την ΑΚΜΑ από το 1948. Πάνω από 70 χρόνια, αυτή τη στιγμή, mm -hmm. ουσιαστικά εξωθεί του Παλαιστίνιου στην προσφυγιά, έχει ένα καθεστώ apartheid, Ένα πράγμα το οποίο είναι δημοκρατικό εσωτερικά, υπό την προπόθεση ότι είσαι Εβραίο το Ισραήλ. Έτσι και έχει την ατυχία να είσαι Άραβα και θέλουν να σου πάρουν οι έπικοι τη γη, έτσι και θέλουν μονίμω να σε σπρώξουν. Yeah. Και τελικά. Γιατί είναι τρομοκρατική οργάνωση Χαμά, Γιατί οποιαδήποτε προσπάθεια είχε γίνει με την Φατάχ και τον Αραφάτ, του κόψανε αυτή τη δυνατότητα mm -hmm. και είχαν αναγνωρίσει, αν θυμάστε ο Αραφάτ, το κράτο του Ισραήλ. Αφού λοιπόν ένα, δύο, τρία δεν μπόρεσαν ούτε και ειρηνικά να βρούνε έστω και ένα κομμάτι από το δίκαιο το οποίο είχαν οι Παλαιστίνοι, ξαφνικά βέβαια ο κόσμο γύρισε στη θρησκεία, γιατί δεν ήταν θρησκευτική η Φατάχ. Έτσι, Γύρισε στην θρησκεία και πήγε σε μια οργάνωση η οποία είναι αυτή που είναι. Mm -hmm. Και είναι μια πράξη αντίσταση, βέβαια, σε όλα αυτά τα πράγματα γίνανε και εκκράτητε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Καταδικάζεται, για παράδειγμα, τον Κολοκοτρόνη και τη σφαγή τη τροπολιτσά. <laughs> διότι πράγματι και εκεί έγινε μια τεράστια σφαγή αντίστοιχη με τη Σεμπρένιτσα και την εξυμνή και ο εθνικό μα ύμνο. Άρα λοιπόν είναι μια πράξη αντίσταση, είναι μια πράξη αντίσταση mm -hmm. η οποία όφιλε να την κάνουν γιατί ετοιμάζουν να τους κλείσουν ακόμα περισσότερο με τι συμφωνίε του Αβραάμ που ήθελε να κάνει ο Τραμπ και να πάνε αντίστασης. όλοι... Η πράξη αντίστασης που περιγράφετε ποια είναι. Η πράξη αντίστασης που ναι. κάνουν όλοι οι πανεστήλοι και η πράξη αντίστασης της τις Χαμάς. Η πράξη αντίστασης είναι ναι, ναι. της Χαμάς. Ναι. Μάλιστα. Καταγράφεται αυτό. Να καταγράψετε, παρακαλώ να το καταγράψετε. Λοιπόν, αυτή είναι η ε, ανοιχτή θέση. Στο ο άνθρωπο Οι ολοκληρωτικών ενέργειες λοιπόν. βαφτίζονται Όχι, αντί. λοιπόν. Λοιπόν, ε... πράξη αντίσταση. Λοιπόν. Είχε πράξη αντίσταση η οποία Βάλιστα. είχε και αυτή κομμάτια τα οποία ήταν εκπρόσωπε. Λοιπόν, ακρο... αφήστε αφός. με τώρα. Ε, Αλλά ε, ο Ισραηλινό στρατό το έκανε όλο Κύριε hey, Θοχαράκη, αφήστε με τώρα hey, να ξεκινήσω ανάποδα. Αμυ... Hey. Σιγά, ε. σιγά τον αμυνόμενο. Σιγά τον αμυνόμενο. Κύριε με 35.000 νεκρού και άλλου τόσου 7.000 κάτω από τα σκηνικά. 15.000 παιδιά Κύριε δεν του αφήνουν να μπαίνουν μέσα. Ναι, ντροπή. Ντροπή που του στηρίζετε. Η περήφανη που του Η περήφανη που του στηρίζουμε. που στηρίζουμε. Να είστε υπερήφανοι του Ισραήλ. και περήφανοι που στηρίζουμε και τον άμαχο της Παλαιστίνης και λέμε ότι Σιγά πρέπει να, το να τον η αιματοχυσία, να τερματιστεί ναι, η αιματοχυσία, να ενώ εσεί κατηγορείτε συνέχεια το κράτο να πεις και τα για τους τους χιλιάδες νεκρούς της Ισραήλ και φύγετε του χιλιάδε νεκρού λοιπόν, της Δεν έχω ακούσει μία κουβέντα να πει για του χιλιάδε Τόση ώρα, Πάμε να ξεκινήσουμε ανάποδα τώρα, μακεδονικό. Ξεκινάω από εσά. Ε, 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 είστε υπέρ ε, αυτή τη πρόταση που φαίνεται ότι θα αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ, την έχει ζητήσει. Ο κ. Κοτζιά έχει πει ήδη ναι ή τέλο πάντων έχει ζητήσει το ίδιο πράγμα και η Νέα Αριστερά να κυρωθούν, να, να, φτα να πάνε στη Βουλή προ κύριο τα τρία α, μνημόνια α, με, τη με τη Βόρεια Μακεδονία για να ζωντανέψει ξανά η συμφωνία των Περσπών πριν καταρρεύσει. Κοιτάξτε, η συμφωνία των Περσπών ήταν κάτι το οποίο είναι το βασικό όνειρο του Κωνσταντίνου Μιτσοτάκη, το οποίο δεν. Ε, Έγινε στην πραγματικότητα γιατί βγήκε ο Σαμαρά και το έπαιξε ε, Μίκη Ζέζα και ο Μελάς Μελά. Mm -hmm. Αυτό κάποια στιγμή και ήταν στα σχέδια τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα ήρθε με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλώ έγινε που έγινε η Συμφωνία των Προσπών. Παρόλο που έγινε η καθυπαγόρευση και αυτή του νατοικού παράγοντα. Έτσι. Και τώρα έρχεται το ΒΕΜΕΡΟ το οποίο επανέρχεται και με βοκεφάλαιε mm -hmm. και διάφορα αυτά. Ε, αυτό το πράγμα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Αλλά δεν ε, φαντάζομαι δεν ότι... Δεν σα βλέπω και πολύ ζεστό για τα μνημόνια. Εντάξει, θα γίνουν τα μνημόνια, θα λένε οι άλλοι Μακεδόνες, θα λένε εσείς είστε Βόρειο Μακεδόνες, θα μαζεύονται στη Θεσσαλονίκη με αστέρια τη βεργίνα, σταυρούς και βουκεφάλες και ντυμένοι γιόζιβες. Mm -hmm. Πάλι! Θα <laughs> 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 πάει και ο Σπύρος. <laughs> Τι θα γίνει. Μάλιστα.